Θέκλα μου, χαίρετε. Χαίρετε, γεια Μα σου άλλαξες τα Ανδρέα, μαλλιά γεια σου. σου Κώστα. Χτένισα τα μάνα μου, κάθομαι σπίτι μόνη μου, ότι εμφανιστικά μου. Μόνη σου όμως, Θέλετε ότι έντσι ήρθε κάτι μάθουμε. κομμότρια. Όχι, όχι. Αστειεύκα, Ανέβασα και βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube που έδειξα πώς τα βάφω. Μια φάνε στείλε μου βαφές, στείλε μου οδηγίες μέσω όντως. courier. Και κάναμε μια ολόκληρη διαδικασία να βάψουμε τα μαλλιά μας. Τώρα, επειδή μείνει μου λίγο αφή, σκέφτομαι να βάψουμε το γιου, αλλά δεν χαίρεται, θα τον καλάρω και να πάει. Ένα Από εκεί σμό. παράπονο, να λέω γιατί μαμά όταν ήμουν μωρό ήμουν ξαθός, γιατί δεν ξαθός ο Λάζαρος μπορώ και τώρα για τα μαλλιά μου καστάρα, αλλά του Μα έμεινε βαφή να σου πω σένα. και εγώ που μου μωρόν ήμουν κατάξαθος. Ναι. Έτσι Μετά είναι, εκεί μεγαλώνει. πρέπει να γίνεται ξανθή και μετά σκουρινίσκουν. Τα μαλλιά σας όμως, όχι το δέρμα σας. Ο Τι δέρμα σας πάει παραμένει χει. ξανθό. Το νερό μας ίσως, δεν ξέρω. Είναι η μελανίνη που τον ήλιον ίσως. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Μπορεί. Όπως και Πώς να έχει, απλώς περνάς? καλά. Θεκλά μου, έχω σου ερώτηση. Oh. Είμαστε ήδη ένα μήνα στην καραντίνα, στον περιορισμό. Oh. Και Ναι. αρκέψαμε και αντιμετωπίζουμε, εντάξει, στην αρχή ήταν κάτι καινούριο, περνάμε το έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Μετά ήταν λίγο και ο φόβος της πανδημίας, οπότε θέλαμε να περιοριστούμε. Κάπου τώρα που άρκεψε και γίνεται συνήθεια, άρκεψε και κουράζει μας. Σημαντικό να το μιλούμε το πράγμα. Σωστά. Δηλαδή να Ναι, εντάξει. εκφραζόμαστε ότι με τους ανθρώπους που έχουμε μέσα στο σπίτι μαζί μας, αρκεψάρε νιώθω καλά, αρκεψάρε κουράζομαι, θέλω να φύγω, θέλω. Ναι, υπάρχει κίνδυνος για όλους μας, ειδικά όσους από εμάς έχουμε προδιάθεση για κατάθλιψη, να πάθουμε μέχρι και κατάθλιψη από τον εγκλισμό. Φυσικά, το καλό είναι ότι ο άνθρωπος προσαρμόζεται εύκολα. Ο μέσος άνθρωπος είναι προσάρμοστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει γίνει ρουτίνα και συνήθεια και ζει κάθε μέρα τη μέρα τη μαρμότα, έτσι μου είπε ο γιο μου προχτέ, δηλαδή μου ξυπνώ κάθε μέρα και τη μέρα τη μαρμότα. Κάνω τα ίδια πράγματα, τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς είναι εύκολο να προσαρμοστούμε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε την προσοχή μας, να είμαστε σε επιφύλαξη και να παρατηρούμε και τα δικά μας συναισθήματα, αλλά και τον οικείο μας, για τυχόν ενδείξεις ότι κάποιος άρκεψε και νιώθει και τόσο καλά. Ναι. Λοιπόν, Είναι ανάγκη να το οπότε... πάρουμε και στο. Sorry. Είναι ανάγκη να το πάρουμε και στο βαθμό της κατάθλιψης, αλλά αρκεύκεις να σε επηρεάζει. Κοίταξε, μα η κατάθλιψη είναι μια μακρά περίοδος που είσαι καλά. Αν δεν είσαι καλά για 3 μέρες, είσαι 3 μέρες, έχεις 3 μέρες κατάθλιψη. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα επίπεδα κατάθλιψης. Ωραία, Ένα επειδή δεν είναι η ξέρω έξτρα κατάθλιψη, δεν τα μιλά ιατρικά πλαίσια, μόνο γι' για την αυτό που το λέω. πτώνια εγκατάθλιψη, τη βαριά που κάποιος μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Η λέξη κατάθλιψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο σύντομες περιόδους. Κοίταξε, πάρα πολλά σημαντικό όταν δεν νιώθουμε καλά να το παραδεχτούμε του εαυτού μας πρώτα. Και όπως είπες και εσύ πολύ σοφά, να το μοιραστούμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Και αν δεν έχουμε γύρω μας, μέσα στο δικό μας το σπίτι, ανθρώπους που να μπορούμε να έχουμε μια επικοδομητική κουβέντα μαζί τους, ανθρώπους που θα μπορέσουν να μας ακούσουν ενεργητικά και με προσοχή, χωρίς να μας σταματήσουν, χωρίς να μας κατακρίνουν, χωρίς να μας προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση του συναισθήματος μας ή τη σημασία του. Αν δεν έχουμε τέτοιους κατανοητικούς ανθρώπους στο περιβάλλον μας, τότε μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μας, φίλους μας, οι συνεργάτες μας, οι ανθρώπους που μπορεί να είναι και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ένας ψυχολόγος με τον οποίο να κάνουμε συνεδρία μέσω Skype. Εξ όσων γνωρίζω, οι περισσότεροι συνάδελφοι εργάζονται μέσω Skype αυτές τις μέρες. Εγώ ούτως ή άλλως δεν εργάζομαι. Σε 2 χρόνια που σταμάτησα να εργάζομαι, Ναι. οπότε δεν μιλώ για μένα. Μιλώ για το ότι υπηρεσίες ψυχολόγου μπορεί να αγοράσει κανείς και σε διαδικτυακό επίπεδο. Μάλιστα, Δηλαδή, πλέον έχουν βγει οδηγίες και από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, αλλά και από από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. Έχουν βγει οδηγίες για το πώς γίνονται συνεδρίες μέσω Skype. Δηλαδή, είναι γεγονός πλέον οι συνεδρίες μέσω Skype ή μέσω κάποιου άλλου Messenger ή τηλεδιάσκεψης. Μπορεί να ζητήσει βοήθεια και από ειδικό.
Δεν το αφήνουμε έτσι, γιατί το σώμα του ανθρώπου, ο ψυχοσωματικός του οργανισμός, λειτουργεί με βάση την αρχή της ομοιόστασης. Και αν μείνουμε πολύ καιρό, πολλές μέρες με πεσμένη διάθεση, τότε το σώμα μας ή ο εγκέφαλος μας θεωρεί λαθασμένο ότι τούτη είναι η φυσιολογική μας κατάσταση και μας διατηρεί σε εκείνη την κατάσταση. Μάλιστα, okay. Δηλαδή, αν αφήσει τη στενοχώρια να και σε κυριαρχήσει για έναν ικανό χρονικό διάστημα, ίσως μερικές μέρες ή μια-δύο εβδομάδες, μπορεί να σε πάρει από κάτω όντως. Τώρα, γενικές οδηγίες για να είμαστε καλύτερα και να διαχειριζόμαστε τη στενάχωρη κατάσταση είναι πρώτον να βάλουμε κάποιο πρόγραμμα. Μάλιστα. Δηλαδή, ρουτίνα δηλαδή, να δημιουργήσουμε μια ρουτίνα. Να πηγαίνουμε... Ναι, ναι. Είναι σημαντικό να κάνουμε ένα establish, να εγκαταστήσουμε μια υγιή ρουτίνα ύπνου. Και υγιής ρουτίνα ύπνου να κοιμόμαστε από τις 11 το βράδυ και μετά, δηλαδή 11 τη νύχτα με 12 τα μεσάνυχτα να πηγαίνουμε για ύπνο. Μάλιστα. Και να ξυπνούμε ο καθένας ό,τι ώρα ξυπνήσει. Έχει κόσμο που είναι πιο νεαρός που να κοιμηθεί 8 ώρες σερί. Έχει κόσμο που να κοιμηθεί 9 ώρες σερί. Έχει κόσμο που στην ηλικία τη δική μου που να κοιμηθεί στην καλύτερη με τον περιπτώσιο 6 ώρες σερί. Εντάξει, εξαρτάται από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του καθενός. Όμως ο ύπνος μεταξύ 11 το βράδυ και 4 το πρωί είναι ο πιο ωφελημός ύπνος. Και σε σχέση με αυτόν και με τους κυρκαδιανούς ρυθμούς. Δηλαδή. Λόγω του ότι οι κυρκαδιανοί ρυθμοί είναι οι ρυθμοί του σώματος που ρυθμίζουν την παραγωγή μελατονίνης και έχουν σχέση με την εγρήγορση και την ηρεμία του εγκεφάλου. Okay. Είναι πιο ωφέλιμος ο ύπνος ο μακρύς να γίνεται από τις 11 το βράδυ άντε ως τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, ό,τι ώρα πάει ο καθένας και κατά το μεσημέρι, μετά το μεσημεριανό φαγητό, να σπάζουμε τη μέρα με μια καλοκαιρινή, μια μεσημεριανή σιέστα. Σιέστα είναι ο μεσημβρινός ύπνος, ναι. Ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να πάει πολλή ώρα. Έχει βρεθεί μέσα από μελέτες ότι μέχρι και 20-25 λεπτά να διαρκέσει μια σιέστα μπορεί να είναι ευεργετική και για την υγεία της καρδιάς και για την υγεία του εγκεφάλου. Άρα φροντίζουμε τον ύπνο μας. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται σε καραντίνα, το πρώτο πράγμα που παρατηρούν ότι αποδιοργανώνεται είναι ο ύπνος τους. Και όταν αποδιοργανώνεται ο ύπνος μας, είναι δύσκολο να είμαστε καλά ψυχικά. Ναι, επειδή λέει, εν έχω δουλειά, ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε, να πάω στο σκιο 3 να βλέπω. Όχι, έχει πρόβλημα, γιατί αν πάει να κοιμηθείς ώρα 5-6 το πρωί. Mm. Και ξυπνήσει 3-4 το μεσημέρι, ένα είσαι όπως τον τσιμισμένο συνέχεια, και πάλι να μπει σε μια διαδικασία που να λειτουργεί συνέχεια να σου πω, με πεσμένη διάθεση, με πεσμένη ενέργεια. Και κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι φαίνεται ότι από τις 11 ως τις 4 το πρωί, μια μέρα την εβδομάδα ίσως, υπάρχει μια παράτερη έκρηση αυξητικής ορμόνης που έχουμε εμείς οι ενήλικες. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε να τύχει, αλλά δεν κοιμόμαστε 11 με 4, είμαι να τη χάσουμε. Και όμως να τη χάσουμε, δεν θα πάρουμε τον μπουστάρισμα, γιατί αυξητική ορμόνη, η ορμόνη που κρίνεται συνεχώς στην εγκυμοσύνη, στα βρέφη, στα παιδιά, στους εφήβους και σταματά στο τέλος της εφηβείας, γύρω στα 22 με 23 χρόνια, σταματά η τακτική έκρηση αυξητικής ορμόνης που τον εγκέφαλο, η οποία αυξητική ορμόνη είναι ελιξίριο και είναι αντικαταθλιπτική. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό να κοιμόμαστε τουλάχιστον όσους 12 τα μεσάνυχτα. Άρα, δηλαδή, αν καταλάβω σωστά... Που μπορεί να εκριθεί. Ναι. Okay. Αν καταλάβω σωστά, δηλαδή, στους ενήλικες, που έχεις σταματήσει να αναπτύσσεσαι πλέον, μόνο την χρονική περίοδο εκκρίνεται η συγκεκριμένη ορμόνη. Που μια φορά την εβδομάδα ο εγκέφαλος σου με ένα shot αυξητικής ορμόνης. Αν δεν κοιμάσαι τις ωφέλιμες ώρες, θα το χάσεις. Oh, wow. Και ο λόγος που οι έφηβοι και τα παιδιά πολύ σπάνια έχουν συμπτώματα κατάθλιψης είναι λόγω της αυξητικής ορμόνης που είναι ελιξίριον και μασκαρεύει οποιαδήποτε συμπτώματα στενοχώριας. Γι' αυτό μπορεί να έχουμε το φαινόμενο ένα μωρό να χάσει τη μάμμα του Μίκακο, για παράδειγμα, και το βλέπεις να κλαίει μια στιγμή και την άλλη να γελά. Ο λόγος που γελά είναι λόγω της αυξητικής ορμόνης. Καθαρή βιοχημεία του εγκεφάλου του. Δεν είναι τόσο ειδική εγώ για να σου το πω. Οι ψυχολόγοι ξέρουν τα που πάνω μου πάνω. Ένα μάθημα νευροψυχολογίας έκαναμε εμείς, το οποίο μάλιστα έκαναμε το στη ιατρική σχολή, αλλά είμαστε. Ένας νευροψυχολόγος ή ένας βιολόγος δεν ξέρει καλύτερα από μένα να το... Ένα αρκετές πληροφορίες όμως για κάποιον που θέλει να μάθει περισσότερα να μπει στη διαδικασία να το ψάξει. Και επίσης όταν κοιμόμαστε πρέπει να κοιμόμαστε και να κάνουμε κύκλους ύπνου.
Δηλαδή, να μην ξεχνάμε. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τους κύκλους του ύπνου. Εγώ, όταν ήμουν φοιτήτρια, διδάχτηκα τη θεωρία των 45 λεπτών. Υπάρχει η θεωρία της ανάμιση ώρας, υπάρχει η θεωρία των τριών ωρών. Ότι ο εγκέφαλος κάνει κύκλο ύπνου, δηλαδή ξεκινά από την πλήρη αφύπνιση και πάει σιγά σιγά να πέφτουν τα κύματα του εγκεφάλου πιο χαμηλά, μέχρι να πάει στα κύματα θήτα, που είναι τα κύματα του βαθιού ύπνου, να έχει τη φάση του ύπνου REM, που είναι το Rapid Eye Movement, την αποβλέπουμε όνειρα, και μετά σιγά σιγά να έρχεται ξανά προς την αφύπνιση. Τώρα είναι η περίοδος να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μάθει να ξυπνά μόνος του. Και πώς το πετυχαίνουμε το πράγμα, χωρίς να βάλουμε ξυπνητήρι. Κοιμόμαστε 12 λεπτά το αργότερο, είπαμε κοιμούμαστε νωρίς και δεν βάζουμε ξυπνητήρι. Και επίσης υπάρχουν πολύ ωραίες έξυπνες εφαρμογές για τα έξυπνα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα, οι οποίες κάνουν monitor τον ύπνο και μπορείς να κατεβάσεις μια τέτοια εφαρμογή πάνω στο κινητό σου και να επιλέξεις το να σε ξυπνήσει όταν θα είσαι στο τέλειωμα ενός κύκλου ύπνου. Οπότε έτσι θα μπορείς να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να κοιμάται καλύτερα και τούτο είναι πολλά σπουδαίων όφελος για την υγεία σου γενικότερα, ή μόνο τώρα στην καραντίνα. Έχεις χρησιμοποιήσει εσύ κάποια από τις εφαρμογές που λέεις? Βεβαίως. Ναι, εγώ χρησιμοποιώ το SleepBot. Πώς κάνει monitor τον ύπνο σου? Καταγράφει τους ήχους, τον ήχο και την κίνηση. Ακούω τα ραχαλικά μου κάθε πρωί. Έχεις το κινητό σου ανάποδα, δίπλα από το μαξιλάρι, έτσι ανάποδα. Θα δείξω την εφαρμογή, γιατί είναι εδώ την εφαρμογή. SleepBot. Εδώ, SleepBot. Εδώ δείχνει ότι κοιμήθηκα 6,5 ώρες. Βάρ' το λίγο πιο κοντά στην κάμερα. Πρέπει να πάω να συμπληρώσω άλλο καμιά ώρα τουλάχιστον, γιατί το λιγότερο πρέπει να κοιμάστε οι ενήλικες είναι 7,5 ώρες το 24ωρο. Okay. Τα νεαρά παιδιά θέλουν παραπάνω ώρες ύπνων και οι γέροι θέλουν παραπάνω ώρες ύπνων. Είπες το και πριν ότι όσο μεγαλώνεις, κοιμάσαι ούλο και πιο λίγο. Γιατί συμβαίνει τούτο, επειδή εξοδεύεις τόσο πολύ ενέργεια? Α, sorry. Όχι, ας πω, εγώ έχω διαβήτη, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να πάω τουαλέτα. Δεν να ξυπνήσω. Okay. Ένας άντρας μπορεί να έχει προστάτη και χρειάζεται να πάει τουαλέτα. Είναι θέματα υγείας του τα οποία σε κάνουν να... Μάλιστα. Να πρέπει να ξυπνήσεις για να πιεις ένα φάρμακο ή να πρέπει να ουρήσεις. Είναι τέτοια θέματα που εννοούσα. Αλλά κι εγώ ακόμα που είμαι με το διαβήτη, παρατήρησα τις τελευταίες μέρες που ήμουν πιο ξεκουραστή και που έβαλα συνειδητή προσπάθεια ώστε να κοιμάμαι πιο νωρίς, να ξυπνώ φυσιολογικά, ότι έκανα επία και 7 ώρες συνεχόμενες. Ενώ πριν δεν μπορούσα να πάω πάνω από 5 ώρες. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα για την ψυχική υγεία και για την καλή λειτουργία του ανθρώπου. Πάρα πολύ σημαντικός ο ύπνος. Ενή συζήτηση είχαμε το και πριν με την Αλεξία που μας μίλησε για τη διατροφή. Ότι η ρουτίνα, το να ξεκουραζόμαστε σωστά, το να προγραμματιζόμαστε, να κάνουμε τούτα τα πράγματα που θα μειώσουν το στρες, εν τούτα που να μας βοηθήσουν και στο να έχουμε και καλύτερο μεταβολισμό και κατά συνέπεια και καλύτερη ψυχική υγεία. Είδες ότι οι επιστήμες συμφωνούμε, διάφορες επιστήμες μεταξύ μας. Το αφισβήτησα σε καμία... Εγώ είμαι από τους που αφισβητούν την επιστήμη, εγώ πιστεύω τους γιατρούς. Είδες ότι τα ίδια ευρήματα χρησιμοποιεί και η διαιτολογία και η ψυχολογία. Δεν είμαστε εμείς που τα βρίσκουμε τα πράγματα. Τα πράγματα βρίσκουν οι επιστήμες που έχουν σχέση με τη βιολογία και την ιατρική. Όμως, χρήσιμα και για τις παράπλευρες επιστήμες, τα ευρήματα τους. Επίσης, όσον αφορά στη διατροφή, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε υγιεινή διατροφή και υγιή διατροφή. Δηλαδή, να μην μένουμε πολλές ώρες νηστικοί και μετά να τρώμε μεγάλες μερίδες φαγητού ή να κάνουμε βουλικά επεισόδια ή να μην τρώμε σχεδόν τίποτε. Για τούτον δεν είμαι εγώ ειδική να σας συμβουλέψω. Τα μικρά γεύματα που μας έχουν πει πολλές φορές. Και μας δίνουν ευεξία του τα ουλανδρέα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα να είσαι αδύνατος και να έχεις το ιδανικό βάρος ή να ρυθμίσεις κάποια θέματα υγείας. Είναι και θέμα ευεξίας. Η διατροφή παίζει πολλά σημαντικό ρόλο στην ευεξία. Πρόσεξα το κι εγώ ότι, ενώ ο μεταβολισμός μου τέτοιος, έβαλε βάρος. Ενώ τρώω ποσότητες φαγητού, αλλά έβαλε βάρος. Προς το παρόν, είσαι νεαρός ακόμη. Χτύπα ξύλο.
Τέκλα. Ήταν νεαρός, δεν τα βέβαια. Μακάρι να είσαι έτσι στο τέλος, αλλά έχει, κοίταξε, πρέπει να προσέχεις όμως, γιατί έχει κόσμο ο οποίος επαναπαύεται στο ότι έβαζε βάρος, έντρω υγιεινά και μετά σε κάποια φάση βάζει βάρος ξαφνικά, γι' αυτό που λέω. Εντάξει, ναι, νομίζω... Μην σε παιδί μου, δεν ζηλεύω σε παστό με πακά. Ξέρω το καλέ. Έχω δύο παιδιά πάστα. Θέλω να πιστεύω ότι έχω το σκαρίν του παππού μου, ο οποίος χτύπα ξύλο, κοντεύει τα 80 του και στα κιλά μου. Ο παππούς σου όμως τρώει βλακίες, ή τρώει ασύστολα, ή τρώει πράγματα φοβερά. Όχι, αλήθεια, όχι. Ναι. Εν τω που θέλω να σου πω ότι παρόλο το ότι το φυσικό μου έτσι, είμαι αδύνατος, στις περιόδους που λόγω δουλειάς, λόγω πίεσης, εν προσέχω τη διατροφή μου, επηρεάζεται και η ψυχολογία μου. Ναι ρε, ξέρεις, είναι πάρα πολλά βασικό πράγμα. Πρώτα απ' όλα να νιώθεις ότι έχεις έλεγχο του τι τρώεις. Mm-hmm. Δηλαδή να νιώθεις ότι είμαι ένας άνθρωπος προσεκτικός, ο οποίος αγαπώ το σώμα μου, σέβομαι το σώμα μου και το φροντίζω μέσω της διατροφής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή κανένας από εμάς δεν γνωρίζει από μόνος του πώς να κάνει την κατάλληλη διατροφή για τον εαυτό του, γι' αυτό χρειάζεται να πάμε σε διαιτολόγο όλοι. Ναι. Ναι. Γενικά είναι σημαντικό να επικοινωνούμε με τους ειδικούς στην οποιαδήποτε ειδικότητα αν χρειαζόμαστε βοήθεια. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι, οι ενήλικες και οι γονείς που μεγαλώνουν μικρά παιδιά, είναι καλά να συμβουλεύονται διαιτολόγους και διατροφολόγους που είναι ειδικοί mm-hmm. για τον το θέμα, ώστε να μάθουν τα βασικά της διατροφής. Για παράδειγμα, όπως και ψυχολόγους. Στην υδατάθρακη, στην εταλείπη. Εντάξει, ναι. Για τους ψυχολόγους είναι το προηγουμένο. Ναι. Αν εγώ δίνω στον εαυτό μου την ευκαιρία να φάει θρεπτικό φαγητό, mm-hmm. υγιεινό φαγητό, πολύχρωμο φαγητό, που να έχει φρούτα μέσα, να έχει λαχανικά, να έχει δώδυμες ίνες, να έχει όσπρια, και νιώθω ότι δίνω στον εαυτό μου καλούδια, τότε η λέξη που στην ελληνική τα καλούδια, και ότι δίνω, βάλω μέσα μου πολλά καλό πράγμα, τούτον κατευθείαν κάνει με να νιώθω καλύτερα, mm-hmm. πέραν του ότι όλες αυτές οι θρεπτικές και υγιεινές τροφές εκ των πραγμάτων κάνουν μας να νιώθουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, η κατανάλωση κάποιων τροφών, όπως οι μπανάνες, mm-hmm. όπως οι ξηροί καρποί, οι ανάλατοι, χωρίς αλάτι, βοηθούν πάρα πολύ στην αύξηση της σερωτονίνης και των καλών λιπαρών για τον εγκέφαλο. Δηλαδή, είναι όλα interconnected. Η σερωτονίνη που βοηθάει, είπαμε... Η σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος εκκρίνεται από τον εγκέφαλο. Ακόμη δεν έχουμε βρει τρόπο να τον παρασκευάσουμε στο εργαστήριο. Okay. Εκκρίνεται από τον εγκέφαλο, είναι ένας ενορχιστρωτής νευροδιαβιβαστής. Οι νευροδιαβιβαστές είναι οι χημικές ουσίες που εκκρίνει ο εγκέφαλος και διαμέσου του κεντρικού νευρικού συστήματος και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος πηγαίνει από τον εγκέφαλο σε όλο το σώμα. Μάλιστα. Και έχει βρεθεί ότι όταν αυτός ο νευροδιαβιβαστής σερωτονίνη είναι χαμηλός, είναι σε χαμηλά επίπεδα, επειδή πρόκειται και για νευροδιαβιβαστή που παίζει ρόλο ενορχιστρωτή στον εγκέφαλο, okay. μπορούμε να έχουμε συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, φοβιών, πανικού κτλ. Και οι Κυπραίοι, ένας στους κοιόπ μας, περίπου 50% των Κυπραίων, έχουμε γονιδιακή προδιάθεση για τέτοιου είδους πράγματα, άγχη, φοβίες, καταθλίψεις. Και δεν έχουμε βρει τρόπο μέχρι σήμερα να παράγουμε συνθετικά σερωτονίνη. Και τα μόνα φάρμακα τα οποία έχουν βρει οι επιστήμονες, τα οποία κάνουν καλή λειτουργία αντικαταθλιπτική, τούτα που είναι στην καλύτερη θέση μέχρι σήμερα, είναι η λεγόμενη επιλεκτική αναστολή επαναπρόσληψης σερωτονίνης. Τα SSRIs είναι κάποια χάπια τα οποία πάνε στις νευρονευρικές συνάψεις, εκεί που ενώνονται τα νεύρα μεταξύ τους και μπλοκάρουν τη σερωτονίνη ώστε να μην διαφεύγει τη σερωτονίνη, τη λίγη γίνη που παράγει ο εγκέφαλος, ναι. να μην διαφεύγει διαμέσω του υδρότα, των ούρων κλπ. Ούτως ώστε τεχνητά να ανεβούν τα επίπεδα και όταν τεχνητά ανεβούν τα επίπεδα μέσω της παρακράτησης, τότε αρχίζει ο εγκέφαλος και παράγει ξανά. Γι' αυτό που σου λέω ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με την αρχή της ομοιόστασης. Υπήρχαν παλιότερες μορφές αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, οι οποίες δεν λειτουργούσαν τόσο καλά, όπως η ΜΑΟ ή τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Και υπάρχουν και νεότερες μορφές, μια νεότερη μορφή αντικαταθλιπτικών, που είναι τα αντικαταθλιπτικά που σχέση με τη μελατόνινη, τα οποία δεν έχουν βρεθεί να είναι τόσο
αποτελεσματικά, όσον είναι η επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσληψη τη σερωτονίνη. Ο πιο γνωστό που θα τον είσαι ακούσει είναι το Prozac. Δεν είσαι ακούσει λέξη Prozac. Ναι. Τώρα, τα φάρμακα όμω δεν μα τα δίνει παθολόγο, δεν τα πίνουμε που μόνοι μα, δεν μα τα διά. Για να ακούσαμε τι θέλει να το λέει στο Black Lemon, και πάνε και αγοράζουμε, τα γράφει. Όχι, να μα δει. Τίποτε. Εγώ το για να καταλάβει ο κόσμο. Ναι, σημαντικό να το λέει. Πρέπει να στα δώσει ψυχίατρο. Αλλά μέσα από τη διατροφή έχει βρεθεί ότι μια ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή που περιέχει μέσα και ξηρούς καρπούς και φρούτα και λαχανικά και φρέσκα προϊόντα μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο στην παραγωγή σερωτονίνης. Υπάρχει ένα μήνυμα από τη φίλη την Νατάσα, η οποία λέει πώς προκύπτει αυτό, πρώτη φορά το ακούω, αυτό που ανέφερε η Θέκλα. Για τη σερωτονίνη. Ναι, ίσως ναι. Ναι, διότι τώρα έρχεται το μήνυμα. Ίσως να μην έχεις ακούσει άλλη φορά την νευροχημική ανάλυση της κατάθεσης. Το πώς προκύπτει, δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα, γιατί δεν ξέραμε ότι είχαμε λύσει τον κρύβο της κατάθεσης. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πώς προκύπτει η κατάθλιψη. Μια από τις επικρατούσες θεωρίες, η οποία με βρίσκει σύμφωνη, είναι ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση σε κάποιον άνθρωπο. Ούτως ώστε όταν τραυματιστεί ψυχικά, όταν καταπιεστεί ψυχικά, να βγάλει ένα σύμπτωμα, και το σύμπτωμα να είναι η κατάθλιψη. Μια άλλη θεωρία είναι η θεωρία του αποθυμένου θυμού, που λέει ότι ένας άνθρωπος θυμώνει και καταπιέζεται και δεν το εκφράζει, τότε αυτός ο θυμός μένει μέσα του και γίνεται κατάθλιψη. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από την κλινική παρατήρηση των νευροεπιστημόνων είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη, διαταραχές συναισθήματος, διαταραχές άγχους και διαταραχές φοβιών, όταν τους κάνουν τις ανάλογες εργαστηριακές μετρήσεις, οι οποίες γίνονται μόνο σε πανεπιστημιακά εργαστήρια, δεν μπορείς να πάει στο μικροβιολόγο σου να δεις μέτρα μου τη σερωτονίνη μου. Ακόμη δεν υπάρχει τέτοιου είδους μέτρηση, βρίσκουν ότι η σερωτονίνη είναι χαμηλή. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τη μετρήσουν. Δεν η υπάρχει ερώτηση... ή κάνουν ανάλυση να δω πώς είναι η σουλήνη μου, δεν μπορείς ακόμα να τη μετρήσεις. Διευκρινίζει την ερώτηση σχετικά με το σχόλιο που έκαμε πριν ότι υπάρχει προδιάθεση για ψυχικές ασθένειες στον DNA των Κυπρίων. Το ξέρω λόγω της μακράς κλινικής πείρας που έχω. Έχω εργαστεί 20 χρόνια ως ψυχολόγος στην Κύπρο και έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με τάση για κατάθλιψη, φοβίες και άγχη. Και επίσης, διαβάζοντας τις διεθνείς στατιστικές, υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι η Κύπρος, μια χώρα που έχει πολύ ηλιοφάνεια, έχει εξίσου ψηλά ποσοστά κατάθλιψης με τις κάτω χώρες στην Ευρώπη, στις οποίες δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ηλιοφάνεια. Κάτω χώρες, μιλούμε Σκανδιναβία. Ναι. Αφού στην Σουηδία, στην Νορβηγία, στη Φιλανδία, στην Ισλανδία κλπ. Κάνουν τη λεγόμενη φωτοθεραπεία. Δηλαδή, βάζουν τον κόσμο μέσα σε δωμάτια που έχει λάμπες οι οποίες μιμούνται το φως του ήλιου, ούτως ώστε να κρίνει το δέρμα τους που την έκθεση τους στο φως μελατονίνη και να νιώσουν καλύτερα. Στην Κύπρο, παρόλο που είμαστε μια χώρα με πολλά ψηλή ηλιοφάνεια, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έχουμε, αν όχι ψηλότερα, εξίσου ψηλά ποσοστά κατάθλιψης με εκείνες τις χώρες. Ακόμη... Okay, άρα εμπούδαμε που προκύπτει το παράδοξο ότι... Αναλογία πληθυσμού, δεν είμαστε κοντά στην Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, να πούμε. Είμαστε κοντά στις... Τα ποσοστά κατάθλιψης της Κύπρου ως μεσογειακής χώρας είναι τόσο ψηλά όσο τα ποσοστά των χωρών που δεν έχουν ηλιοφάνεια. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Και αυτό έρχεται να συνηγορήσει με το γενετικό παράγοντα. Που την άλλη όμως, κάτι που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και μάλιστα θέλεις ένα γενετιστή να σου το εξηγήσει, good luck να φέρεις ένα. Γιατί τώρα έχουν πάρα πολύ δουλειά κάνοντα τα ναι, αλήθεια. Ναι, ένα γενετιστή θα μπορεί να το εξηγήσει το πράγμα ότι ακόμη το DNA μας είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο. Δηλαδή, ακόμη δεν έχουν βρεθεί συγκεκριμένα γονίδια που να ευθύνονται για συγκεκριμένες γενετικές προδιαθέσεις, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί και δεν έχουν απομονωθεί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Απλώς ακόμη δεν τα έχουν ανακαλύψει. Να ακούμε συνέχεια ότι ανακαλύπτει το γονίδιο για την τάδε ασθένεια για την άλλη. Η φίλη Μέρη λέει καλησπέρα. Ορίστε. Αυτό που σίγουρα έχει ανακαλυφθεί και μάλιστα γίνεται ειδική εξέταση στην Κύπρο, ακόμη όχι στην Ελλάδα, είναι για ένα γονίδιο που προδιαθέτει για ψυχοτική διαταραχή.
το οποίο τούτον το γονίδιο, εάν κάνεις χρήση κάνναβης, μαριγουάνας, μπορεί να προκαλέσει ψυχοτική διαταραχή. Τούτη η εξέταση γίνεται μόνο στην Ελλάδα, εγώ στην Κύπρο δεν ήρθε. Και βρεθεί τούτον το ένα από τα πολλά γονίδια. Καταλαβες. Και έχει βρεθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Πριν το ξέρει. Καταλαβαίναμε το ότι είσαι γονίδιο, ότι κάποιοι άνθρωποι όταν έκαναν χρήση χασισού, χρησιμοποιήσω τη λέξη τη ναι, καθομιλουμένη, επαθένα ψυχοτικών επεισόδιων. Και, γιατί κάποιο, μια παρέα ρε παιδί μου. Ναι, κάποιο επηρεάζει του διαφορετικά από κάποιου άλλου. Ναι, ένα παθαίνει ψυχοτικό επεισόδιο, και τέσσερι δεν μαθαίνουν. Και έχει βρεθεί ότι υπάρχει συγκεκριμένο γονίδιο που προδιαθέτει κάποιου ανθρώπου με τη χρήση χασίς να πάθω ψυχοτικό επεισόδιο. Μάλιστα. Τι διάβαζες? Η φίλη Μέρη λέει, αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα, μεγάλη εβδομάδα, υγεία και αισιοδοξία να έχουμε. Έχει κατεβάσει, λέει, την εφαρμογή την οποία ανέφερες πριν, σχετικά με τον ύπνο. Και λέει, εγώ το έπαθα από τον υποθυροειδισμό. Το είχα από παιδί. Υποθυριοειδισμός. Ναι, ευχαριστώ. Είναι και πιο εύκολη λέξη. Ούτε εγώ έξα το πω σωστά. Είναι η λέξη θυρεός. Ναι, μπράβο. Υποθυριοειδής είναι ο αδένας που μοιάζει με θυρεόν. Υποθυριοειδισμός είναι η πάθηση στην οποία είναι χαμηλή η θυροξίνη που παράγει ο θυριοειδής. Ναι, λέει, εγώ το είχα πάθει από τον υποθυριοειδισμό. Το είχα από παιδί και δεν είχε διαγνωστεί μέχρι πριν 4 χρόνια. Ναι, πολλοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται με παθήσεις αδιάγνωστες. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε όλοι τους ελέγχους και σωματικής και ψυχικής υγείας. Πολύ σημαντικό. Στο σωματικής υγείας εννοούμε τις αναλύσεις αίματος και τούτα ούλα. Κοίταξε, πρέπει να έχουμε έναν οικογενειακό γιατρό, τώρα που έχει συσταθεί το ΓΕΣΥ, υπάρχει ο προσωπικός ναι. γιατρός. Και να κάνουμε ό,τι εξετάσεις ή ό,τι αναλύσεις ενδείκνυνται για την ηλικία μας και για την κατάσταση της υγείας μας. Πρέπει να φροντίζουμε mm-hmm. την υγεία μας και την ψυχική και την σωματική. Και βλέπεις τώρα, Ανδρέα, ότι με την κατάσταση της καραντίνας, με την κατάσταση του κορονοϊού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, σου λέει ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι αυτοί που έχουν σοβαρά θέματα υγείας, τα οποία δεν ήταν. Ενώ μπορεί να προϋπήρχαν και να μην τα ήξερα. Ναι, πώς γίνεται να μην ξέρει ότι έχει καρδιοπάθεια, σημαίνει ότι ξέρω εγώ είσαι 40 χρονών και να κάνει ποτέ σου εξετάσει την καρδιά. Έναν εκκοκαρδία δεν έκανε ποτέ σου. Πώς μπορεί να έχει το κάτι που. Ξέρεις, μιλούμε πάρα πολλά συχνά. Mm-hmm. Κάτι που το λέμε πάρα πολλά συχνά, να το ξαναπώ. Να κάνουμε το pap test, να κάνουμε τη μαστογραφία, να κάνουν οι άντρες τις εξετάσεις του προστάτη. Υπάρχουν ένα σωρό ιατρικές εξετάσεις οι οποίες έχουν βρεθεί που σώζουν ζωές και αμελούμε να τις κάνουμε. Εν το έχουμε λίγο μες στη ρουτίνα μας, όχι μες στη ρουτίνα μας, μες στην ιδιοσυγκρασία μας ότι να πρέπει να πάω να κάνω την... Ναι, να το βάλουμε. Να το μάθουμε. Χρειάζεται παιδεία και παστούτων και κάποιοι έχουν αμελήσει εγκληματικά. Γιατί δεν τους μάθαμε το σπίτι τους. Γιατί δεν τους μάθαμε το σπίτι τους. Ναι, τα αλλά... μωρά, τα μάτια μικρά να πηγαίνουν τακτικά στον παιδίατρο τους, μετά να πηγαίνουν ναι. στον οδοντίατρο τους. Ναι. Αν χρειαστεί να πάνε στον ορθοδοντικό τους, αν χρειαστεί να πάνε να κάνουν λογοθεραπεία, αν η οικογένεια έχει μια κουλτούρα τέτοια που φροντίζει ώστε τα μέλη της να έχουν τακτικές συναντήσεις με ειδικούς υγείας mm-hmm. στα πλαίσια της πρόληψης και της γενικότερης υγείας, τότε μεγαλώνουν τα τσίνα τα παιδιά να θέλουν μόνο τους. Σαν εμένα ο γιος μου στις ημέρες, που είσαι 23 χρόνων, επέλανε με πότε να ανοίξουν τον δοντίατρο, πότε να ανοίξουν τον δοντίατρο, να πάει να κάνει καθαρισμό τα δόντια του. Δηλαδή μου κάθε 6 μήνες κάνω καθαρισμό και περάσαν 6 μήνες και πάω καθαρισμό. Επέλανε με. Αν του γέμει ο κόσμος και γιατί δεν κάνει τα δοντια σου καθαρισμό, δεν μπορώ να λέει, δεν μπορώ να νιώθω. Ωραία. Το να κάνει ένα. Κάποιο που η οικογένεια του εν τούτο έχει μεταφέρει τον το πράγμα με τις ιατρικές επισκέψεις, με τις αναλύσεις, με το α, με το β. Εν έχει και που το κράτος, ας πούμε, μια καθοδήγηση, μια παρότρινση, κάτι. Βλέπουμε μια καμπάνια που βγαίνει κάθε τόσο, ας πούμε, για το pap test. Αλλά και γίνονται μεμονωμένο. Ντρέα, δεν νομίζω να είναι το κράτος που μας φταίει. Φταίει μας η νοοτροπία μας περισσότερο, που είμαστε και λίγο δεν θέλω να ξέρω. Προτιμώ να με ξέρω. Έχει ο κόσμος που φοβάται ναι, να κάνει εξετάσεις. Ναι. Γιατί φοβάται με έμπα και μάθει ότι έχει κάτι, ενώ στην πραγματικότητα
Αν έχεις κάτι και δεν το ξέρεις, είναι πολύ πιο φοβιστικό παρά αν ξέρεις τι έχεις. Ναι, να πρέπει να φοβάσαι να το έχεις και αν δεν το ξέρεις. Είναι πολλά πιο φοβιστικό να έχεις κάτι και αν δεν το ξέρεις, παρά να έχεις κάτι και το ξέρεις. Γιατί όταν έχεις κάτι και το ξέρεις, μπαίνει υπό τον έλεγχο σου. Mm-hmm. Νομίζω να είναι το κράτος που φταίει σε τούτο. Και ειδικά τώρα που έχεις συσταθεί το γεσί, νομίζω μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Εγώ μιλώ σου που πιο παλιά. Εγώ θυμούμαι, ας πούμε, από τον καιρό που ήμουν σχολείο, ότι δεν υπήρχαν εκστρατείες που να δώσουν μια κατεύθυνση προς τους μαθητές, που εντιαμε που αποκτάς λίγο τις συνήθειες σου. Όταν είσαι μικρός, εσύ είσαι πιο μικρός που μένα φυσικά. Όταν είμαι μικρή, θυμούμαι ότι συχνά είχαμε επισκέψεις στη σχολιατρική υπηρεσία στο σχολείο. Είχαμε, αλλά εμάς σε περνούσαν λίγο ότι ήταν ευκαιρία να χάσεις μάθημα. Όχι ότι ήταν κάτι το οποίο σημαντικό και πρέπει να... Να γελάσεις τώρα για τον Λάζαρο μου 23 χρονών και γκρινιάζει ότι ήμουν να τον και το καθάριστο. Είχα πολλά σοβαρό πρόβλημα. Να σου πω, γελάζεις. Είχα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν ήταν μικρός να πάει στον οδοντίατρο. Δεν εδέχεται να πάει. Okay. Είχε έναν παιδοδοντίατρο στην Πάφο, μα πρέπει να είναι 6-7 χρονών τούτος. Και έπαιρνα το στον παιδοδοντίατρο. Και δεν είναι κάθε του ρε παιδί μου με τίποτε. Σε κάποια φάση βάλουν του ένα laughing gas, έναν αέριο που βάλουν έτσι απλώς για να ζαλιστείς λίγο. Mm-hmm. Έρχεται κοντά από τον δίατο, καθίσκει του μια γλωτσάντζα με που ξέρει, σε διάλυσε τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάει δημοτικό το παιδί. Πάει, αφού. Έλειωσε τον ημίλα. Πάει δημοτικό το παιδί. Μπινίσκαμε σε ένα διαμέρισμα στην Αγίου Αντωνιού. Mm-hmm. Στον τρίτο όροφο, και απέναντι φαίνεται το δημοτικό σχολείο του Αγίου Αντωνίου, που είναι ο Λαζάρος πρώτη εντάξει. Okay. Στη Λευκοσία. Ναι. Που τα θεωρώ και εγώ μια μέρα ένα άσπρο βανάκι μπαρκαρισμένο μες στην αυλή του σχολείου, και εγώ τι μου είναι το πράγμα. Έρχεται το μεσημένο άλλο και λέει μου, εσφραγίσα το δόντι μου, κυρία! Λέω τον μου καμίς. Εσφραγίσα το δόντι μου, λέει μου. Επίεμε στο βανάκι, το τεατρικό υπηρεσιό, και σφράγισε το δόντι του, που εγώ πήγα και εδώ σε αρέσω ριάλια. Δεν ξέρω αν έκαμε τον άνθρωπο στήρο. Και λέω του γεια μου, ήταν λέω και έκαμε στο. Εδώ και μου φλιντζάνει μετά. Άντε. Εγώ έπρεπε να τον εγώρασα του τον περίπτερο νουλο. Μιλούμε να κάνει να σου το χρυζό, έκατσε την κλωτσιά του άνθρωπου για που ξέρεις. Είπε του νοσοκόμο ότι ήταν εδώ και με ποτήρι, φλιντζάνει και πίτσα. Ας εν τζέτς. Ας εν τζέτς. Εδώ και μου φλιντζάνει, κυρία μου, λέει μου, κυρία μου, κυρία μου, καθώς μιλάτε της μαμάς μου, κυρία μου, κυρία μου, λέει μου, εδώ και μου φλιντζάνει. Πάντως, θυμούμε ότι εγώ είμαι μοδότης, εντάξει, και παρόλο το ότι έχω το στίγμα της Μεσογειακής Ανεμίας και υπό κανονικές συνθήκες ίσως να μην μπορούσα να δώσω αίμα, ευτυχώς το σίδερο μου έρθει σε ψηλά επίπεδα, οπότε μπορώ και δυο. Πώς έγινα αιμοδότης? Θέλω να σου πω πώς έγινα αιμοδότης. Λοιπόν, πώς. Ήταν πρώτη γυμνασίου άλλο πώς, όταν ήρθαν να μας... Ήρθαν οι μονάδες αιμοδοσίας τέλος πάντων στο σχολείο να μας πιάσουν αίμα και η κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος ήταν να πάρει να δώσει αίμα. Ήταν δυνατόν να πάει και να μένει μέσα στο ίδιο δωμάτιο μαζί της? Όχι, θέλω και εγώ, χωρίς να ξέρω τι πάω να κάνω. Έκτοτε έχω να σου πω ότι είμαι τακτικός αιμοδότης. Άρα παίζει ρόλο η μίμηση και ναι. Ίσως σε αυτό που είπες έχεις δίκιο. Και ό,τι λες που τα σχολεία. Να που γίνε. Τίποτε, είχαμε ένα μικρό κόλλημα, ένα λεπτό να δούμε τι συμβαίνει. Μισό λεπτάκι. Εξικόλλησε μερά. Μπορείς που νιούμε και φαίνεται. Ναι, όχι, όχι, μια χαρά. Ήταν στιγμιαίο. Ήταν απλά για μας αγχώσει λίγο. Άρα τούτο που είπες είναι ορθό ότι γίνονται περισσότερες εκστρατείες και αν γίνει, ναι. Αν είναι μιμητικό. Εμένα επίσης έκανε μου τρομερή εντύπωση όταν τα παιδιά μου πήραν στο δημοτικό ότι έγιναν και δύο οικολόγοι. Ήταν οικολογικά τα σχολεία τους. Έγιναν οικολόγοι στην πράξη. Ήθελαν να κάνουμε μια ανακύκλωση, εισήξαν πράγματα καινούργια, τα οποία μάθανε μέσω του οικολογικού σχολείου. Έτσι τα ονομάζαν τότε, οικολογικά σχολεία. Δηλαδή, σταμάτησε τούτος ο θεσμός με τα οικολογικά σχολεία? Υπάρχει ακόμα. Ξέρω γιατί δεν έχω παιδιά. Δεν έχω παιδιά που να πηγαίνουν το δημοτικό. Αν κάποιος που μας βλέπει έχει παιδιά και ξέρει κάτι περισσότερο, παρακαλώ, γράψετε μας το. Γράψετε μας το στα σχόλια. Δεν θέλω να έχω.
Ήταν οικολογικά σχολεία πάντως τότε. Ήταν, ξέρω εγώ, το τάδε σχολείο μου ήταν οικολογικό σχολείο. Που είχαν μέσα, ήταν κάποια πιλωτικά προγράμματα για να... Για να αποκτήσουν συνείδηση οι μαθητές. Στην οικολογική συνείδηση. Okay. Παίζουν ρόλο τούτα. Τα παιδιά επηρεάζουν τους αστυνομικούς, τους δασκάλους. Σίγουρα παίζουν ρόλο. Γιατί ο ένας με τον άλλον μαθητές. Ψυχολογικά σχολεία. Ψυχολογικά σχολεία ίσως να κάνουν. Να τα χρήσιμο πάρα πολλά. Διαιτολογικά σχολεία να κάνουν. Διαιτολογικά. Ψυχολογικά σχολείο, διαιτολογικό σχολείο, να διδάσκουν τα παιδιά πράγματα τέτοια για την ψυχική υγεία. Κοίτα, να ήταν καλά γενικότερα στα σχολεία να μειωθεί κάπως η ύλη που τούτα ούλα που περνούσουν από τη μια και ευκαινούν από την άλλη και να μπουν έτσι κάποια μαθήματα σωστής διατροφής, σωστής αντιμετώπισης της ψυχικής μας υγείας. Κοίταξε, τούτα τα μαθήματα σωστής διατροφής για ψυχική υγεία υποτίθεται ότι γίνονται στο μάθημα της οικιακής οικονομίας. Mm-hmm. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, χρειάζονται επιμόρφωση οι καθηγητρίες και οι καθηγητές της οικιακής οικονομίας. Εγώ στην οικιακή οικονομία... Εγώ στην οικιακή οικονομία, οικοκυρικά, όπως τα λέμε εμείς, δεν ξέρω, θυμούμαι ότι έκαναμε σαλάτα, έκανα ταμπούλι, θυμούμε, και κάτι ράψαμε, αλλά θυμούμε τι ακριβώς. Ναι, τούτα. Η υγειακή οικονομία στο γυμνάσιο και στο λύκειο όμως έχει τούτη τη μορφή. Είναι μόνο τη μορφή του να μαγειρεύεις ή να κάνεις χειροτεχνής, έχει τη μορφή του να γίνονται κάποια μαθήματα. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή ιδέα αν το κάθε σχολείο έχει τον δικό του ψυχολόγο και σε όλοι τους μαθητές γίνεται ένα μάθημα ψυχικής υγείας ή ψυχικής ψυχοεκπαίδευσης. Να μπει μέσα στο πρόγραμμα, όσον αφορά εκείνα που κατέχω εγώ. Και για τη διατροφή, νομίζω θα ήταν καλό διαιτολόγοι να τα διδάσκουν παρά ή διατροφολόγοι παρά κάποιοι που είναι η ειδικότητά του. Δηλαδή, και έχεις δίκιο, γίνονται πάρα πολλά μαθήματα τα οποία εκ των υστέρων φεύγουν και μένουν στα παιδιά. Να σου πω εγώ μαθήματα. Και... που ούτε καν θυμούμε, ξέρεις, ας πούμε. Ένα θυμάσαι και εσύ που το σχολείο όμως κάποιους φιλόλογους οι οποίοι έκαναν σοβαρές ανθρωπιστικές συζητήσεις που μας έμειναν. Εμέναν η καθηγήτρια μου που μου έκαναν τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές συζητήσεις ήταν η καθηγήτρια της βιολογίας μου, η οποία στο λύκειο επηρέασε με πάρα πολλά στο πώς εστρόφαρε γενικά ο νους μου μετά. Ήμουν πολλά χαμηλών τόνων σαν μαθητής. Μετά που επειδή είχα κάποια ερεθίσματα που άρχεψα από μόνος μου να ψάχνω παραπάνω, να θέλω να μάθω παραπάνω πράγματα, να θέλω να ξεφύγω, ας πούμε, από τα δεδομένα που μου έδωσε η οικογένεια μου και τούτα ούλα. Ήταν επόμενος κλάδος πάνω από της βιολογίας, ότι κλάδος ο οποίος είναι πιο κοντινός στο να γίνονται τις συζητήσεις, αλλά μπορεί και καθηγητές άλλων κλάδων, π.χ. της αγγλικής λογοτεχνίας. Mm. Γενικά, καθηγητές ανθρωπιστικών μαθημάτων, γιατί η βιολογία είναι και στα επιστημονικά, αλλά και στα ανθρωπιστικά μαθήματα ταυτόχρονα, μπορεί να μας αφήσαν πολλά μεγάλη στάμπα, θετική στάμπα πάνω μας. Ναι. Μεγάλη συζήτηση τούτη με τους παιδαγωγούς και τους δασκάλους, και εγώ θεωρώ ότι οι δασκάλους χρειαζόμαστε μέντορες, καλά να έχουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, τουλάχιστον μέχρι τα 30 μας χρόνια, να έχουμε θετική επίδραση από ανθρώπους, που να είναι πιο όρημοι από εμάς σε κάποιον τομέα και να έχουμε έτσι πρότυπα υγιή. Τώρα είναι σημαντικό για όλους. Για την Κύπρο ναι, μας είπας, αλλά η φίλη Νατάσα λέει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε οικολογικά σχολεία πάντως. Στην Κύπρο νήσεν, τώρα δεν ξέρω αν έχει στην Κύπρο τώρα. Μπορεί να πήραν άλλη μορφή πλέον, δεν ξέρω. Ό,τι είχε νήσε. Θέλω... Μείνε μας κανέναν 20 λεπτό. Να θέλα να συζητήσουμε λίγο, επειδή πάμε τώρα την προηγούμενη φορά και τη σχέση σου με την θρησκεία και με τούτα ούλα. Διανύουμε μεγάλη εβδομάδα και προς τιμήν της η εκκλησία πήρε κάποια προσωπική μου άποψη πολλά σωστά, μια πολλά σωστή θέση απέναντι στην πανδημία. Συμφωνώ. Κάποιοι έρχονται να το παίξουν μάγκες και να παρανομίζουν.
παρασύροντας κόσμο. Προβληματική. Είναι αδιάγνωστοι οι άνθρωποι αυτοί, αδιάγνωστες προσωπικότητες. Δεν ξέρω τι είδους διαταραχή έχουν και πώς, και αν οι ποιες διαταραχές προσωπικότητας του ΒΙΤΑ πλέγματος έχουν. Αλλά εκείνον το οποίο παρατηρώ σε αυτούς που το παίζουν μάγκες, όπως είπες, οι οποίοι είναι επίσης και εκείνοι που το παίζουν και άγιοι μέσα στους πιστούς. Ναι. Και αφήνουν να κυκλοφορούν διάφορες φήμες γύρω από το πρόσωπο τους, είσαι ένα άγιος άνθρωπος τούτος και έχει το χάρισμα προορατικών και έχει το ένα και έχει το άλλο, διάφορες τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Είναι άνθρωποι που είναι πολύ επικίνδυνοι. Πολύ επικίνδυνοι για την επιβίωση των πιστών και εγκοφκιούνται και ο νους τους, Αντρέα, γιατί ο μέσος όρος των ανθρώπων που τους ακολουθούν, είναι μια ηλικία και πάνω. Άρα εκείνοι που κινδυνεύουν πιο άμεσα. Ναι, στο τέλος είναι να μείνουν χωρίς ακροατήριο. Το πιο τραγικό μπούλα είναι ότι στείλαμε ένα τέτοιο βίντεο και εθιάβαζα από κάτω σχόλια και από Ελλάδα. Ναι. Το οποίο ήταν μπράβο, και είστε άξιος, και οι ιεράρχες εδώ στην Ελλάδα είναι προσκυνημένοι, και μπράβο να γίνετε πατριάρχες, δηλαδή μία κολακία ενός άρρωστου εγώ, ενός άρρωστου υπερεγώ, θα έλεγε ένας ψυχοαναλυτικός ψυχοθεραπευτής αν ήταν, ένας ψυχαναλυτής αν ήταν, ενός αρρωστημένου εγώ, άρρωστη κολακία, παίρνουν τα μυαλά έραν του καθενός, ο οποίος δεν έχει την κοινή λογική, όχι λογική, την κοινή λογική δεν έχει, και ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διωχθεί ποινικά. Ναι, τούτο ήταν αμέσως το επόμενο, ότι απουσιάζει το κράτος σε τούτο κομμάτι, ενώ... Κοίταξε, δεν έχει διωχθεί ποινικά όταν έκαμε τα αισχρά ομοφοβικά σχόλια. Ελπίζω αυτή τη φορά να διωχθεί ποινικά. Διότι τώρα είναι να πάρει ανθρώπους στο λαιμό του, αν συνεχίσει την κατάσταση. Γιατί διότι... πριν δεν πήρε ανθρώπους στο λαιμό του. Συγγνώμη, όταν κηρύττει. Να πάρει ζωές. Όταν κηρύττει ένα κήρυγμα μίσους, ναι, και επηρεάζει ένα σύνολο αρνιών που σε ακούν, δεν μπορεί τούτα τα αρνιά, άμα είναι ομοφυλόφιλοι ήδη, έχουν παιδιά ομοφυλόφιλα, να οδηγήσουν τα παιδιά τους στην αυτοκτονία, να οδηγηθούν ήδη στην αυτοκτονία. Πάρα πολλά επικίνδυνα πράγματα τούτα. Ζούμε στο 2020. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι κρίμα να διαπρέπει ο σκοταδισμός, να διαπρέπουν οι χαζομάρες του τύπου «Άγιος άνθρωπος» και «Άγιος άνθρωπος». Ναι, «Άγιος άνθρωπος». Το σούλος ο εγωισμός που έχει, τι αγιοσύνη είναι, ρε κουμπάρι. Ναι. Πώς μπορεί να αποκαλείς τον εαυτό σου άγιον άνθρωπο όταν το μόνο που σε νοιάζει είναι ο εαυτός σου και όχι η πιστή, η ακόλουθη, ο απλός ο κόσμος. Κοινός μέσα στο μυαλό του, στα αισθήματα μεγαλομανίας που έχει, μπορεί να νομίζει ότι είναι ο σωτήρας, όπως και να έχει. Όμως, ο επόμενος πάπας. Στην πραγματικότητα. Ο επόμενος πάπας. Πάπας. Κοίταξε, ναι, θέλω να μιλήσω πολλά, γιατί άμα να μιλήσω okay. Όχι, σεβαστό. Εγώ εκείνο που προτείνω στον κόσμο είναι να ακούσει τους νούσιμους ανθρώπους. Υπάρχουν ευτυχώς πολλοί νούσιμοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Η πλειονότητα της Εκκλησίας, και η Ελληνική Εκκλησία, και η Κυπριακή Εκκλησία, οι Ορθόδοξες Χριστιανικές Εκκλησίες, έχουν λάβει αποφάσεις προστασίας του ποιμνίου τους από την πανδημία του κορονοϊού. Και οποιοδήποτε σπάζει αυτές τις αποφάσεις δεν είναι άγιος, αλλά είναι επικίνδυνος και κοβίτιο του. Κορονοϊλήθιος. Ναι. Κοβίτιο. Είναι κοβίτιο τις συμπεριφορές. Και όταν με είχα ρωτήσει για το προφίλ του κοβίτιο, ποιο είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που κάνει επικίνδυνα πράγματα για να κολλήσει ο ίδιος και οι υπόλοιποι κορονοϊούν, είπα ενός αδιάγνωστου, με έναν οι περισσότερες διαταραχές του β' πλέγματος. Έναν τρανό παράδειγμα COVID-19 είναι ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος εγύριζε παντού και έλεγε ότι δεν φοβάται και θα αποκτήσουμε ανοσία της Αγέλης, και ήταν μέσα στην εντατική και φύγε προχτές, και θκέβαζα σήμερα ότι μία νοσηλεύτρια που φωτογραφίστηκε μαζί του πέθανε του κορονοϊό. Τώρα εντζίνοι που του κόλλησαν τον κορονοϊό. Ναι. Εντζίνος που της κόλλησε τον κορονοϊό, ο θέτσι ψυχή του. Και πες
Είδηση το πρωί που έβλεπα που Ναι, όχι, πιστεύω σε. Μια φωτογραφία μια νοσηλεύτρια μεγάλη ηλικία που είχε φωτογραφηθεί στι αρχέ τη πανδημία με τον Πρωθυπουργό. Και είναι και έτσι χαρούμενη, χωρί μάσκε, χωρί γάντια, χωρί τίποτε. Και είναι μόλι ευκήκε μου το νοσοκομείο, και είναι πέθανε. Και είναι φτωχό ο κόσμο που να πεθάνει. Γιατί οι πρωθυπουργοί, και οι εκείνοι που έχουν λεφτά, και οι εκείνοι που βρίσκονται σε θέσει εξουσία, να του πάρουν βουρητού, τι καλύτερε εντατικέ, να του βάλουν τα καλύτερα φάρμακα, ενώ προσέξου. Τα φτωχά τα πλάσματα που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση, που δεν έχουν μέσο, να πεθάνουν για μέ. Έλεγε μας και ο φίλος ο Ανδρέας ο Μεταξάς χτες που το Λονδίνο ότι στην Αγγλία λόγω της, της μεγάλης εξάπλωσης που έγινε απότομα του ιού πάρα πολλά νέα άτομα, δηλαδή πολλά χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας θυμάτων στην Αγγλία για τον λόγο ότι το σύστημα υγείας τους λέει τους «ΟΚ, εσύ ένισε μες στις ευπάθεις ομάδες, κάτσε σπίτι σου να γιάνεις και πεθανείς κου σπίτι τους». Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Να το. Ναι, και επίσης στην Αμερική είναι τραγικά τα πράγματα. Μιλώ με κόσμο όταν κάνω live στο κανάλι μου που είναι Νέα Υόρκη κλπ. Ειδικά στη Νέα Υόρκη λέει: πα στο νοσοκομείο. Το πρώτο πράγμα που σε ρωτούν είναι αν έχεις ασφάλεια. Αν δεν έχεις ασφάλεια, δεν τζιζούν πάνω σου. Ώσπου να δώσει το κράτος τσίνον το σάφι, τσίνον το μικρό το επίδομα που να δώσει, μπορεί να πεθάνει ώσπου να σε εξετάσουν. Και στην Κύπρο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ λίγες οι κλίνες στις εντατικές που είναι διαθέσιμες. Έχουμε πολύ λίγους αναπνευστήρες, οπότε πρέπει να προσέξουμε να μην χαλαρώσουμε με τα μέτρα. Να σου πω πας τούτο. Ευαρύθηκα και ξυβαρύθηκα και δεν μπορώ. Ναι, ναι. Πάντως, όσον αφορά τις κλίνες, να σου πω ότι γενικότερα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουμε κάτι παραπάνω από 100 κλίνες εντατικής θεραπείας. Και το θετικό. Ενώ ότι αυτή τη στιγμή μόνο οι 9, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε χτες, χρησιμοποιούνται. Οπότε, τούτο δείχνει λίγο. Χαλαρώσουμε. Ναι, όχι, ελέω να χαλαρώσουμε. Ελέω να χαλαρώσουμε. Αν χαλαρώσουμε το Πάσχα, πολύ γρήγορα ανεβαίνουμε πάνω. Καλά, σίγουρα. Ελέω σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Αντιθέτως. Αλλά δείχνει ότι. Έπρεπε τα μέτρα που επαρθήκαν να πάρθουν πολύ σωστά όταν επαρθήκαν. Γιατί πιθανόν ότι προλάβαμε ένα πολύ μεγάλο ξέσπασμα. Μα άκουα προχτές ότι είμαστε κάπου στην 80η στην κατάταξη. Που εγκαλώ ναι, είμαστε αρκετά χαμηλά. Είμαστε αρκετά χαμηλά. 40 και κάτι. Ναι. Ναι. Αν δεν έπαιρναμε γρήγορα τα μέτρα, θα είμαστε στην καλή κατάσταση. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί το πράγμα να ανατραπεί. Δηλαδή, κάτι πελάρες που ακούω ότι στέλνουν μήνυμα ότι είναι να πάνε να επισκεφτούν ευάλωτες ομάδες. Και βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο τους μια σακούλα με αλεύρι, μια σακούλα με ένα ψωμί. Και γυρίζουν για να πάνε να φάνε τη μάμα τους, την πεθερά τους. Και πάνε ποτζί, και πάνε ποτά. Να προσέξουμε τα πράγματα. Ακούω διάφορα. Εγώ, Αντρέα, δεν μπήκα μέσα σε αυτοκίνητο σου 13 του Μάρτιου με σε καραντίνα. Δεν μπήκα μέσα σε αυτοκίνητο. Ευκήκα μόνο 2 φορές έξω από το σπίτι, περπάτημα μέσα στη φύση, γύρω από το σπίτι, χωρίς συνοδεία ανθρώπων άλλων κλπ. Δεν τα καταλαβαίνω τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί άκουα χτες τον briefing, την ανακοίνωση που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τις Βρυξέλλες, που έλεγε ότι έλεγε ο Dr. Tedros, έλεγε ότι είναι 5 φορές πιο θανατηφόρος ο ιός COVID-19 που τη θανατηφόρα γρήπη του 2009. Καλά, ναι, σίγουρα, αφού πλέον ο ιός, ο COVID, συγκρίνεται με την ισπανική γρήπη του 1918, δηλαδή... Και πλέον... Ακόμα είμαστε στην αρχή. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία έχουμε την ευκαιρία όλοι μαζί να αποτρέψουμε μία πανδημία. Σε αυτήν την πανδημία μπορεί να μην πεθάνουν μόνο 50 έως 100 εκατομμύρια που υπολογίζεται ότι πεθάναν στην Ισπανική το 2018, το 1918-1919 με την Ισπανική γρήπη. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι το 1 δισεκατομμύριο θάνατους. Με τον υπερπληθυσμό που έχει η γη και την τόσο εύκολη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Εντάξει, κοπήκαν ούλα τώρα. Αλλά φυσικά μέχρι να υπάρχει το εμβόλιο. Άκουα προχθές ότι η Ισπανία σκέφτεται για οικονομικούς λόγους να άρει τα μέτρα.
Που η Ισπανία είχε πολλά σοβαρό death toll. Η Ισπανία δεύτερη ή τρίτη παγκοσμίω σε θανάτους. Η Ισπανία σε αναλογία πληθυσμού είναι πρώτη. Σε αναλογία πληθυσμού. Και σκέφτεται για να σώσει την οικονομία της να αναστείλει τα μέτρα. Φανταστικές. Μα, εν τούτο, να σου πω κάτι. Εν τούτο που δεν καταλάβει, είναι να αναστείλει τα μέτρα. Εντάξει, και να πει ότι είναι να πεθάνουν κάποιοι. Τούν το πράγμα να φέρει έναν ντόμινο, να φέρει μια κατάρρευση ενός συστήματος υγείας. Η κατάρρευση του συστήματος υγείας να φέρει κατάρρευση στην οικονομία ούτως ή άλλως. Εν το γλιτώνεις. Οπότε το τουλάχιστον. Το θέμα είναι πολλά πιο ανθρωπιστικό, ρε Αντρέα. Τι μας ενδιαφέρει παραπάνω, τα λεφτά ή οι άνθρωποι. Εγώ τον που σκέφτομαι από την πρώτη ημέρα. Και βοηθάμε να είμαι στην καραντίνα και βοηθάμε να είμαι υπάκουη στους κανονισμούς και στα μέτρα. Θέλουμε να πεθάνουν οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και άνθρωποι που έχουν σοβαρές παθήσεις που γνωρίζουμε, μονοκοπανιά. Θέλω να πεθάνει ο παπάς μου, θέλω να πεθάνει η μαμά μου, θέλω να πεθάνει το τάδε πρόσωπο που ξέρω που 40 χρόνια και είναι φρική αν υπάρχει και μπορεί να πεθάνει. Το τάδε πρόσωπο που ξέρω που 42 χρονών και έχει σκλήσει στην καταπλάκα και μπορεί να πεθάνει. Το τάδε πρόσωπο που ξέρω που 30 χρονών και έχει την τάδε πάθηση και μπορεί να πεθάνει. Το τάδε πρόσωπο που ξέρω που 18 χρονών και την τάδε αναπτυξιακή διαταραχή και μπορεί να πεθάνει. Δηλαδή, να σκεφτούμαστε με ανθρώπους, όχι με αριθμούς. Ο καθένας, άμα σκεφτεί εκεί που τους ανθρώπους που είναι μέσα στη ζωή του ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, θα σηκωθεί η τρίχα του. Αν το συνειδητοποιήσει ότι. Εάν δεν προσέξουμε μόνο κοπανιάς, θα χαθούν τούτοι οι αγαπημένοι μας άνθρωποι που τη ζωή. Και δηλαδή, τούτο που έλαβε και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ανοσία της Αγγέλης και διάφορες βλακίες, που ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί ότι αν κάποιος αρρωστήσει μια φορά, αποκτά ανοσία και για πόσον καιρό, και αν αποκτά ανοσία και στα mutations, και στις μεταλλάξεις του ιού, εντάξει. Ας αναλογιστεί ότι εν άνθρωποι, εν ένα αριθμοί, το 2% πόσοι άνθρωποι στην Κύπρο είναι το 2% του πληθυσμού, το 3% του πληθυσμού. Αν κολλήσουμε νουλί, δεν θα είναι το 3% πόσο είναι του πληθυσμού, το 3%. Πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά. 3% στην Κύπρο. Είμαστε 1 εκατομμύριο, είναι 30.000. Ναι, 30.000. Φανταστείτε σε μια τόσο μικρή χώρα πεθάνουν 30.000 άνθρωποι. Πεθάνω στην Κύπρο αύριο 30.000 άνθρωποι. Πόσους που τους ξέρετε. Πώς θα σας επηρεάσει, πώς θα αλλάξει η ζωή μας. Πώς θα φτωχύνει η ζωή μας. Πάρα πολλά. 30.000 μιλούμε το κάθε σπίτι είναι να έχει και ένα. Χτύπα ξύλο. Βέβαια. 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 Έτσι πρέπει να το σκεφτούμαστε. Ενώ για 2-3% δεν είναι τίποτε. Όχι, είναι. Είναι. Είναι και δεν ζούμε στην εποχή του Κιάδα. Που τα μωρά που γεννιούνταν και είχαν προβλήματα σύρνονταν μες στον Κιάδα ή τους γέρους τους σύρνονταν μες στον Κιάδα και τους έκοφτε. Θέλουμε τους. Είναι χρήσιμος μόνο όποιος παράγει χρήματα. Και είναι μόνο τα χρήσιμα, είναι μόνο τα χρήματα αυτός ο σκοπός της ζωής μας. Δεν μένει στο τέλος. Να έχουμε πολλά χρήματα και θα έχουμε άλλους ανθρώπους να συγκατοικήσουμε μαζί τους, να τα μοιραστούμε, να τα φάμε μαζί. Ξέρω, είναι και φιλοσοφικές ερωτήσεις. Ο φίλος ο Νότης, Αριστίδης, να πούμε όμως ότι δεν έχουμε πραγματική εικόνα, αφού τα τεστ γίνονται επιλεκτικά στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες. Ναι, δεν είναι αλήθεια ότι πρέπει να κάνουμε όλοι τεστ. Ναι, ήδη ανακοινωθήκαν κάποια τεστ. Σαν να πούμε, βλέπω μπροστά μου, στην Αμερική, που έχει τον πιο μεγάλο αριθμό εξετάσεων, κοντά στα 3 εκατομμύρια τεστ που έγιναν εσύ, που τα 3 εκατομμύρια, οι 600.000 είναι θετικοί στον ιό. Άρα, ένας στους 6. Πάντως, στην Πάφων έκαναν τεστ με τυχαία δειγματοληψία. Έκαμε και η μάμα μου και ένα αρνητική. Και ο αδερφός μου έκαμε στην Πάφων, γιατί γιατρός και στην κλινική που εργάζεται ένας συνάδελφος του βρέθηκε θετικός στο ιό και ο αδερφός μου βρέθηκε ένα αρνητικός. Δεν ξέρω. Θεωρώ όμως ότι θα ήταν τέλειο αν μπορούσαμε να κάνουμε όλοι το τεστ, ώστε να ξέρει ο καθένας το στάτους του. Γιατί νομίζω υπάρχει τόσο εύκολο, αλλά... Είναι εφικτό οικονομικά να κάνουμε όλοι το τεστ. Ο λόγος που, για παράδειγμα, εγώ μένω σπίτι και δεν μετακινούμε με τίποτε, είναι επειδή δεν ξέρω αν έχω τον ιό και είμαι ασυμπτωματική, δεν ξέρω αν δεν έχω τον ιό. Ναι. Και θεωρώ ότι αν μετακινηθώ εγώ, αν μετακινηθεί και ο γιος μου,
Μετά γίνεται μόνο ο άντρας μου που είναι αναγκασμένος να εργάζεται και πάντα με όλα τα μέτρα ασφαλείας, γάμια, μάσκες κλπ. Αν μετακινούνται περισσότερο από έναν άτομο από κάθε σπιτικό, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εξάπλωσης του ιού. Πάντως, και μπορεί εμείς να είμαστε ασυμπτωματικοί και να το μεταδίδουμε. Δεν ξέρω. Κοίτα, τούτο που είπες με τους ανσυμπτωματικούς, εν τούτο που έγινε, που έγινε προς τα έξω τις τελευταίες μια-δυο μέρες, με τον φούρνο και την υπεραγορά, όπου βρήκαν κρούσματα τα οποία ήταν ασυμπτωματικά και κατά συνέπεια πέσαν κλείσιμο απευθείας, ούλοι σπίτια, τεστ. Κοίταξε, πολλά φυσιολογικό να βρεθούν κρούσματα σε υπεραγορές και φούρνους, γιατί είναι εκείνα που δουλεύουν τώρα. Ναι. Όπως ναι, και στα ναι, νοσοκομεία ναι, ναι. έχουν βρεθεί ναι. κρούσματα. Mm-hmm. Και επειδή ένα νυχτά και εργάζονται και σε εκείνα που γίνεται τεστ. Χωρίς είναι να σημαίνει ότι μόνο κάνουμε. Ναι, είναι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Νομίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα να κανιβαλίσουμε σε σχέση με τον το πράγμα. Θεωρώ ότι... Όχι, καθόλου, καθόλου. Αντιθέτως, λέμε ότι μπορεί να μην έχουμε τα συμπτώματα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, λες και έχουμε τον ιό. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε πάντα με μάσκες. Τούτο που λέει στην αρχή ότι χρειάζεται να φορεί μάσκα κανένας, εν ισχύει. Όλοι πρέπει να φορούμε μάσκα. Ακόμα και εκείνοι που ξέρουν ότι δεν έχουν τον ιό, επειδή έκανα τεστ, πάλι πρέπει να φορούν μάσκα σε περίπτωση μην τον κολλήσουν. Ναι. Είναι ένα ιό πολλά περίπλοκο. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε στον κόσμο πανδημία από κορονοϊό. Μέχρι τώρα είχαμε πανδημία από χολέρα, είχαμε πανδημία από κάποια μορφή γρήπη κλπ. Ακόμη οι επιστήμονες βρίσκονται πολύ νωρίς στα στάδια της μελέτης που κάνουν και για το εμβόλιο, αλλά και για να αντιληφθούν το πώς mm-hmm. λειτουργεί το ιός και γιατί κάποιους ανθρώπους τους προσβάλλει πιο βαριά, γιατί κάποιοι είναι ασυμπτωματικοί και γιατί κάποιοι ναι. νοσούν αλλαγιά. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τούτον. Ενδιαφέρει με και ακολουθώ διάφορους επιστήμονες που εργάζονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και διαβάζω και να μου προστάρουν, αλλά επειδή είναι το τομέα μου, δεν ξέρω να τα πω σωστά. Ναι, okay. Διαβάζω τα abstracts, διαβάζω τις ανακοινώσεις, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω. Η γνώμη μου είναι ότι πάνω που λένε η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη υγεία, τούτα που είπαμε προηγουμένως, να φροντίζουμε τον ύπνο μας, να φροντίζουμε το φαγητό μας, να έχουμε πρόγραμμα καθημερινά. Μπράβο, δηλαδή... έτσι για να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα, ας πούμε. Ποια είναι η συμβουλή σου εσέναν σαν Θέκλα, σαν επαγγελματίας, ας πούμε, ψυχικής υγείας, για να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανέμαχτα τούτη η ουλή κατάσταση? Λοιπόν, όσοι είμαστε στο σπίτι και δυσκολευόμαστε με την καραντίνα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από εκείνους που πολεμούν στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Του προσωπικών υγείας, mm-hmm. τους ανθρώπους που εργάζονται στις υπεραγορές, που εργάζονται στους φούρνους, τους ανθρώπους που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, στις οποιασδήποτε υπηρεσίες είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει έναν κράτος και δεν μπορούν να είναι στο σπίτι. Είναι δύσκολο πράγμα ο εγκλεισμός. Είναι επικίνδυνο όταν είσαι στον εγκλεισμό να παρουσιάσεις ή κατάθλιψη ή κάποια άλλα ψυχολογικά συμπτώματα. Mm-hmm. Γι' αυτόν τον λόγο οφείλουμε όσον καιρό είμαστε σε εγκλεισμό να προστατεύουμε τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία. Τούτον κάνουμε το με το να έχουμε καλό πρόγραμμα ύπνου. Καλό πρόγραμμα ύπνου και χρήσιμες ώρες ύπνου είναι εκείνες που γίνονται από τις 11 με 12 το βράδυ μέχρι το πρωί. Mm-hmm. Εγκαλά να κάνουμε ένα διάλειμμα το μεσημέρι με λίγο μεσημεριανό ύπνο. Έστω και 20 λεπτά μπορούν να αναζωογονήσουν και τη διάθεση μας και την καρδιά. Φροντίζουμε τη διατροφή μας να είναι υγιεινή και να είναι ενδυναμωτική και για το σώμα μας. Τούτα είπε σας τα ελεξία προηγουμένως, θα επιμένω. Κανονίζουμε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα να έχουμε σωματική άσκηση. Mm-hmm. Δηλαδή είτε περπάτημα, είτε τρέξιμο στη φύση. Έχουμε όλη την ευχέρεια με βάση, ακόμη και με τα μέτρα, μία φορά την ημέρα να βγούμε έξω για να ασκηθούμε. Επιλέγουμε ένα γύρο του τετραγώνου. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε στα γυμναστήρια, δεν μπορούμε να έρθει ο προσωπικός γυμναστής σπίτι μας για όσους είχαν την οικονομική ευχαίρεια να το κάνουν τούτο. Μπορούμε όμως να γυμναστούμε στη φύση. Όσοι έχουμε στο σπίτι μας όργανα γυμναστικής, να τα βγάλουμε, να τα σταματήσουμε να κρεμαζούμε ρούχα πάνω. Δηλαδή η γυμναστική και η σωματική άσκηση, τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα, βοηθάει πάρα πολύ στη σωματική και ψυχική ευεξία. Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα. Mm-hmm. Να ξυπνούμε συγκεκριμένη ώρα, να κοιμόμαστε συγκεκριμένη ώρα, να τρώμε συγκεκριμένη ώρα. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε τη μέρα τουλάχιστον 4-5 δημιουργικές ενασχολήσεις, mm-hmm. οι οποίες να διαρκούν τουλάχιστον μια ώρα η καθεμιά. Π.χ. Mm-hmm. μια ώρα διάβασμα βιβλίου, μια ώρα γυμναστική.
εντάξει, ή τέλος πάντων άσκηση. Μία ώρα να δω έναν εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ που το έχω μας φυλάξει, μια σειρά που θέλω να δω. Μία ώρα μια χειροτεχνία. Μία ώρα μαγείρεμα και ζαχαροπλαστική. Έτα, πέντε πράγματα χρήσιμα, τα οποία να τα κάνουμε με μισή ώρα διάλειμμα το καθένα mm-hmm. μεταξύ τους, δηλαδή να έχουμε πρόγραμμα όπως τα μωρά στον υπηγωγείο που έχουν πρόγραμμα. Ναι, να σημαντικό. Να έχουμε ώρα που να σταματούμε από τις δραστηριότητες μας και να χαλαρώνουμε μπας στον καραπέ να βλέπουμε τηλεόραση. Το να λιώνεις την τηλεόραση, στον καραπέ στην τηλεόραση που το πρωί ως τη νύχτα δεν είναι χρήσιμο. Οπότε αν όλη μέρα κάνεις τούτα όλα τα πράγματα, ενάρτη και η ώρα που να θέλεις να κάτσεις στον καναπέ, να δεις μια σειρά, να δεις έναν έργο κλπ. Καλά εννοείται. Προγραμματίζουμε τι θα δούμε στην τηλεόραση. Δηλαδή ψάχνουμε και βρίσκουμε σειρές ή ταινίες οι οποίες να είναι του γούστου μας, να είναι τις αρεσκίες μας και να, μας, να είναι πράγματα που μας δίνουν καλή διάθεση. Mm-hmm. Ήρθε ο καιρός να δούμε και κωμωδίες, και παλιές κωμωδίες. Μια καλή ιδέα να θυμηθούμε τις κωμωδίες που μας έκαναν να γελάσουμε πολλά. Θυμάμαι η πρώτη κωμωδία που είδα ποτέ στο σινεμά. Ήταν η κωμωδία «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος» που το έφυγε το 1995. Μα με τον Jim Carrey που λέεις. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά στις 20 χρόνια που πήγα σινεμά. Ναι, ήταν τέλειο. Ρε, ήταν τόσο σαχλόν, αλλά ήταν τόσο αστείο. Ναι, θυμούμε το ακόμα πόσο... Εφιάμε που το σινεμά και ήμουν ενθουσιασμένος. Ναι, 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 ναι. Επίσης, πολλά ωραία... Έχει πολλά ωραία σκομμάτια. Το Little Miss Sunshine αρέσκει με έναν κοιτάτο πολλές φορές. Το As Good As It Gets. Δηλαδή, μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε ποιοτικές κωμωδίες. Εντάξει, πρώτη που ανέφεραν είναι ιδιαίτερα ποιοτική, αλλά έχει άλλες... Εν έχει σχέση ότι... Άιστο, ήταν τέλειο το Dumb and Dumber όταν ευκήκε. Δεν έφυγε κανεί ήταν... τα δράματα, κωμωδίες. να προγραμματίζουμε, να βάλουμε λίγο input θετικό, να βάζουμε αστεία, να βάλουμε γέλιο στη ζωή μας. Εμένα ο οποίος με βάλε μου το ράτο μεσημέρι να δω μια ταινία του Γαλιφανάκη. Τι ωραία είναι η ταινία του Γαλιφανάκη. Ζακ Γαλιφανάκης. Περίμενε. Τι τέλειος. Ό,τι έπαιξε, γύρωσε τέλειο. Το hangover που λες. Που πας στην bachelor party. Το hangover είναι τέλειο και γύρωσαμε το χτες. Και επίσης έκαμε ένα talk show του, και έκαμε μια ταινία, εντάξει, ο χιούμορ του Γαλιφιανάκη είναι over, ας πούμε. Ναι, πολλά dark. Μπορεί να το πιάσει όποιος. Πολλά σκέτη ηρωνία. Επίσης, με αρέσει πάρα πολλά ο Ρίκι Τζερβέ και τα έργα του Ρίκι Τζερβέ. Όσοι έχουν πρόσβαση στο Netflix, είναι πάρα πολλά ωραίο τον Derek, πάρα πολλά ωραία η κωμωδία The Afterlife, είναι πάρα πολλά ωραία τα stand-up comedies. Επίσης υπάρχουν διάφοροι stand-up comedians οι οποίοι έχουν στο διαδίκτυο πάρα πολύ υλικό. Ισχύει. Και Έλληνες πλέον βάλλοντας στο YouTube. Ναι. Και επίσης υπάρχει και το application Comedy Labs στις έξυπνες τηλεοράσεις. Μπράβο, που Comedy Lab των Αθηνών. Ακριβώς. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε και δηλαδή την ώρα να χαλαρώσουμε πριν να κοιμηθούμε, να γεμίζουμε το μυαλό μας με θετικά πράγματα. Και το χιούμορ είναι πάρα πολύ θετικό και το χιούμορ αποτελεί έναν από τους θετικούς μηχανισμούς άμυνας που μας βοηθούν με έναν δημιουργικό τρόπο να ξεπεράσουμε το άγχος, το φόβο, τη θλίψη κλπ. Λοιπόν, επίσης, έλα πέτω. Επίσης, αποφεύγουμε να παρακολουθούμε πολύ ώρα ειδήσεις. Ουφ, όχι. Ενημερώνουμε με άλλους τρόπους. Εν παρακολουθώ ειδήσεις στην τηλεόραση. Παρακολουθώ τον briefing που κάνει κάθε βράδυ γύρω στις 9 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τις Βρυξέλλες. Ναι, κίνο. Διαδικτυακά, ναι. Και αποφεύγω τις ειδήσεις, γιατί οι ειδήσεις είναι, τι να πω, ψυχοπαλακωτικές στο φουλ. Συμφωνούμε. Αποχαιρετώ σε. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστώ σε πάρα πολύ. Καλόν υπόλοιπο. Εγώ ευχαριστώ. Καλά, Ανδρέα μου, και καλό Πάσχα να φτάσουμε. Επίσης. Αντινάτη. Καραντινό Ανάσταση. Καραντινό Ανάσταση που τα σπίτια μας, ο Θεός, η πίστη μας, μαζί μας παντού. Σωστά. Λοιπόν.